Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, το ζήτημα που κουβεντιάζουμε σήμερα, το ζήτημα της στέγης ή για να το πούμε πιο σωστά και πιο ολοκληρωμένα, το ζήτημα της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών των εργατικών λαϊκών οικογενειών διαχρονικά αποτελεί ένα μεγάλο μέτωπο πάλι του εργατικού κινήματος, των κομμουνιστών και των κομμουνιστριών που βρούμε μέσα σε αυτό. Η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών αποτυπώνει ολοκληρωμένα τη σύνδεση με τις σύγχρονες, αυτό που λέμε σύγχρονες ανάγκες και πώς αυτές εξελίσσονται μέσα στον χρόνο με βάση την ίδια την εξέλιξη της ζωής, τις δυνατότητες από την άλλη μεριά που υπάρχουν για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, για να υπάρξει πραγματική ευημερία και πρόοδος για τη ζωή των εργαζομένων. Στην έννοια στεγαστικές ανάγκες δεν περιλαμβάνεται μόνο η απόκτηση κατοικίας από την εργατική λαϊκή οικογένεια, αλλά και ό,τι συνδέεται με αυτήν και διευκολύνει τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Δηλαδή, με την ανάγκη όλη η οικογένεια να μπορεί μέσα στην κατοικία να έχει το χώρο της, τα παιδιά το δωμάτιό της, το δωμάτιό της για διάβασμα, παιχνίδι, ξεκούραση, οι γονείς το δικό τους για ξεκούραση, το γραφείο, την βιβλιοθήκη κτλ. Με την ανάγκη να μπορούν να καλύπτουν οι εργαζόμενοι τα έξοδα χρήσης της κατοικίας, όπως θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, σύνδεση με το δίκτυο ίδρυυσης, αποχέτευσης. Με την κάλυψη της αντίστοιχης στεγαστικής ανάγκης που δημιουργείται όταν το παιδί της οικογένειας περάσει σε πανεπιστήμιο άλλης πόλης από τον τόπο κατοικίας, άρα δημιουργείται και διευρύνεται η στεγαστική ανάγκη της ίδιας της οικογένειας. Με τη δυνατότητα να μπορεί ο νέος άνθρωπος να αποκτήσει γρήγορα στέγη και να μην είναι υποχρεωμένος, αναγκασμένος μάλλον, λόγω των οικονομικών συνθηκών, να διαμένει με την οικογένειά του στο σπίτι των γονιών του ακόμα και 35 και 40 χρονών. Με τη σύνδεση του δικτύου συγκοινωνιών και την ομαλή πρόσβαση από και προς το χώρο εργασίας, και αυτό είναι στεγαστική ανάγκη, με την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών, παιδικών σταθμών, σχολεία, πρωτοβάθμια κέντρα υγείας, αθλητικούς χώρους για τις ανάγκες των οικογενειών. Τα σπίτια δεν γίνεται να είναι φτιαγμένα στη μέση του πουθενά, χωρίς να υπάρχουν όλα αυτά. Με την κατασκευή ασφαλών ποιοτικών κατοικιών και υποδομών με αντισεισμική θωράκιση, με ολοκληρωμένο σύστημα στην περιοχή που βρίσκονται αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, έχουμε ζήσει τέτοια αποτελέσματα από την ανυπαρξία αυτής της πλευράς των στεγαστικών αναγκών, με τη δυνατότητα η ίδια η οικογένεια, ο εργαζόμενος, να συντηρεί, να αναβαθμίζει, να εξυγχρονίζει την κατοικία του, όχι με τη δική του ευθύνη και το δικό του κόστος, αλλά από το αστικό κράτος, με την παρέμβαση του κράτους. Για το αστικό κράτος και το κεφάλαιο, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι βολικό να σαλαμοποιούνται οι ανάγκες, που όμως αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, και είναι βολικό γιατί έτσι διευκολύνεται η εμπορευματοποίηση με το κομμάτι και η επιχειρηματική δράση. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το ενδιαφέρον για κατασκευή κατοικιών ήταν μεγάλο από τις επιχειρήσεις του χώρου, γιατί εξασφάλιζαν την επιθυμητή κερδοφορία. Με την έναρξη της καπιταλιστικής κρίσης, όπως όλοι ξέρουμε, το 2009, είχαμε μεγάλη πτώση με αποτέλεσμα να μείνουν αδιάθετες χιλιάδες κατοικίες λόγω της οικονομικής αδυναμίας των εργαζομένων, παρόλο όμως που οι εργαζόμενοι και στους εργαζόμενους υπήρχαν τεράστιες στεγαστικές ανάγκες. Οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, επιχειρώντας να κρύψουν τις ανικανοποίητες στεγαστικές ανάγκες, αξιοποιούσαν το εξής επιχείρημα: ότι η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα ήταν σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα και έτσι ήταν στο 85% με βάση τις μετρήσεις και τα κριτήρια που θέτουν αυτοί. Αν μέναμε όμως μόνο σε αυτό το στοιχείο, δηλαδή ποιος έχει και ποιος δεν έχει σπίτι, τότε θα έπρεπε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα που επιδίωκε το αστικό κράτος ότι το πρόβλημα δεν ήταν και οξυμένο. Θα μπορούσαμε εδώ να πούμε ότι το ποιος έχει το σπίτι είναι και σχετικό, αφού αυτός που πραγματικά το κατέχει είναι η τράπεζα και αν και εφόσον περάσει το γολγοθά των δόσεων του στεγαστικού δανείου, παίρνει στη διοκτησία του όταν πια έχει μετά από πολλά χρόνια και το ίδιο το σπίτι, η ίδια η κατοικία αποξιωθεί. Ακριβώς όμως επειδή εκτιμούμε το ζήτημα από τη σκοπιά των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, το φωτίσαμε αυτό το θέμα ολοκληρωμένα, βοηθώντας και τις οργανώσεις της εργατικής τάξης να διαμορφώσουν πλαίσιο πάλης και αιτήματα με βάση τις ανάγκες τους και όχι με βάση τι συμφέρει τους καπιταλιστές και όπως θέλουν να παρουσιάσουν αυτό το πρόβλημα. Συνεπώς,
η εκάστοτε αστική κυβερνητική πολιτική ιεραρχία ως προτεραιότητα το ζήτημα πώς η έχουν κατοικία και στις τελευταίες προτεραιότητες είναι αν αυτή η κατοικία είναι ασφαλής από σεισμούς, αν είναι όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, αν είναι ασφαλής από πλημμύρες, αν καλύπτει το σύνολο των στεγαστικών αναγκών και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί το κάνουν αυτό οι αστικές κυβερνήσεις. Το κάνουν γιατί οι πόλεις, οι κατοικίες τους εργαζόμενους διαμέσου τη υπερχρέωσή του στι τράπεζε και, και στου μεγάλου κατασκευαστέ, αποφέρει μεγαλύτερο κέρδο και ταυτόχρονα καλύτερη προοπτική να επιστρέψει η κατοικία πίσω στου τραπεζίτε σε σχέση με την κατασκευή αναγκαίων και ολοκληρωμένων υποδομών ενεργειακών έργων, μέσα στα οποία θα εντάσσονται αυτό που λέμε σύγχρονε και ασφαλεί κατοικίε. Στη χώρα μα, κάθε χρόνο πλημμυρίζουν περιοχέ με σπίτια εργατικών λαϊκών οικογενειών. Γκρεμίζονται σπίτια από σεισμούς, χάνονται περιουσίες και ζωές. Το αστικό κράτος, θέλοντας να κρύψει τις ευθύνες του, μιλάει για απρόβλεπτα γεγονότα που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ή όταν στριμώχνονται κάτω από το βάρος, βέβαια, το αγώνα και το διεκδικήσεων των εργαζομένων και των σωματείων, υπόσχεται, χωρίς ποτέ βέβαια να το κάνει, ότι θα πάρει μέτρα που να περιορίζουν όλους αυτούς τους κινδύνους. Την ίδια ώρα προωθεί την υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση των νεόδημητων κατοικιών για να επικαλυστεί την πλήρη απόσυρσή του από κάθε αποζημίωση και ευθύνη για τις καταστροφές που συμβαίνουν από σεισμούς, πλημμύρες ή πυρκαγιές. Μαζί φορτώνει στην εργατική τάξη, στην εργατική λαϊκή οικογένεια, τις λεγόμενες πράσινες προδιαγραφές και χαράτσια, προκειμένου να αποκτήσουν οι κατοικίες ενεργειακό πιστοποιητικό, υποχρεώνοντας με δόλωμα τα διάφορα προγράμματα τύπου εξοικονομώ που όλοι γνωρίζουμε, ακόμη και τα λιγοστά λαϊκά νοικοκυριά που εντάσσονται σε αυτά, να κάνουν μεγάλες ίδιες δαπάνες, από την τσέπη τους δηλαδή, είτε για να χτίσουν είτε για να ανακαινήσουν το σπίτι με το υστέρημά τους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η κατοικία στον καπιταλισμό θα είναι πανάκριβη για τον εργαζόμενο, γιατί αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικό αγαθό που θα έπρεπε να απαλαμβάνουν στη βάση της δουλειάς τους όλοι οι εργαζόμενοι. Ως πανάκριβο εμπόρευμα θα είναι προσβάσιμο σε ολοένα και λιγότερους μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, θα βρίσκονται ολοένα και περισσότεροι μπροστά στον κίνδυνο του πληστηριασμού. Το αστικό κράτος με τις κυβερνήσεις το έχει φροντίσει, άλλωστε, να θωρακίσει τα συμφέροντα των τραπεζών, να διευκολύνει τις τράπεζες να αρπάζουν τα σπίτια του λαού. Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ψευδώς αυτό αποκαλείται ως αριστερή, θεσμοθέτησε την απελευθέρωση των πληστηριασμών χωρίς να υπάρχει καμία προστασία της πρώτης κατοικίας. Νομοθέτησε δε ως ιδιώνυμο αδίκημα τη διαμαρτυρία και την αποτροπή του πληστηριασμού, που σημαίνει ότι με αυτόματη διαδικασία βρίσκεται κανείς κατηγορούμενος στα δικαστήρια με απειλή φυλάκισης, όποιος δηλαδή διαμαρτυρηθεί ή προσπαθήσει να αποτρέψει ή να ακυρώσει με τον αγώνα τον πληστηριασμό της κατοικίας του. Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας μας, ο σύντροφος, ο Βάλσαμος, ο Συρίγος, που θα σας μιλήσει σε λίγο, γι' αυτόν τον λόγο, με αυτόν τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, δικάζεται από δικαστήριο στις 19 του Δεκέμβρη, σε λίγες μέρες. Οι εικόνες που είδαμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, πριν από λίγες μέρες στη χώρα μας, φανερώνουν και τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού πάνω σε αυτό το ζήτημα και σε αυτό το ζήτημα τη στέγηση των στεγαστικών αναγκών. Αστυνομικές δυνάμεις μαζί με εκπροσώπους τραπεζών και των κοραϊδιών, που θέλουν να βάλουν τα σπίτια του λαού στο χέρι, να μπουκάρουν στη γεωλεξία 5 η ώρα το πρωί στο σπίτι χαμηλοσυνταξιούχου, σπάζοντας την πόρτα για να την πετάξουν έξω από το σπίτι. Μόνο με την κινητοποίηση του εργατόκοσμου, των συνδικάτων, αποτράπηκε αυτό το έγκλημα και αυτός είναι ο δρόμος για να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, όπως λέει χαρακτηριστικά και στο σύνθημα που βγήκε μέσα από τη ζωή, μέσα από τους αγώνες, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις κάτω από την πίεση της ταξικής πάλης αλλά και την όξυση του προβλήματος κατοικίας, εκπονούσαν και υλοποιούσαν την πολιτική τους, επιχειρώντας να κάνουν ορισμένες παρεμβάσεις στο ζήτημα της στέγης. Όλα τα μέτρα που πήραν δεν ανερούσαν όμως την υπηρέτηση της στρατηγικής του κεφαλαίου που υπαγόρευε τη θωράκιση και την αύξηση της κερδοφορίας του.
ούτε άλλαξαν αυτό που ισχύει σαν απόλυτος νόμος στον καπιταλισμό, δηλαδή το κέρδος. Ο μόνος που πληρώνει στον καπιταλισμό για την κατοικία και τις στεγαστικές του ανάγκες είναι ο εργάτης και κερδίζουν οι επιχειρηματίες και το αστικό κράτος που εισπράττει από τους εργαζόμενους για να χρηματοδοτήσει πάλι τα κέρδη των λίγων. Στα πλαίσια αυτά καθιστούν ως ατομική υπόθεση και ευθύνη του καθενός την απόκτηση στέγης. Ατομική ευθύνη να πληρώνονται οι δόσεις των δανείων στις τράπεζες, ανεξάρτητα αν το κράτος και η εργοδοσία περικόπτουν μισθούς, συντάξεις. Ατομική ευθύνη όταν κάποιος χάσει τελικά το σπίτι του. Τελικά, φταίχτης είναι για το σύστημα ο εργαζόμενος που δεν κατάφερε να αποκτήσει κατοικία, που δεν κατάφερε να διατηρήσει την κατοικία που με χίλια βάσανα απέκτησε, και όχι αυτός που του συμφλίβει τις ανάγκες του για να κερδοφορεί. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στην Ελλάδα η βασική μορφή υλοποίησης της στεγαστικής πολιτικής εκφραζόταν διαμέσου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1950. Μέχρι το 2012 που καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον ΟΑΕΔ, χορηγούσε απευθείας δάνεια στους δικαιούχους με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είτε από ίδια κεφάλαια, από δικά του κεφάλαια, είτε με δάνεια με επιδότηση μέρους του επιτοκίου μέσω των τραπεζών. Οι πηγές χρηματοδότησης του ΟΕΚ και της στεγαστικής πολιτικής του αντλούνταν από τις εισφορές των εργαζομένων, τις εισφορές των εργοδοτών, δηλαδή από την παρακράτηση της υπεραξίας της δουλειάς των εργαζομένων, και την οικονομική στήριξη του αστικού κράτους, που πολύ σύντομα όμως δεν εκπλήρωνε καμία οικονομική του υποχρέωση ούτε άλλες υποχρεώσεις απέναντι στους δικαιούχους για συντήρηση των κατοικιών κατά την περίοδο της αποπληρωμής των δανείων, επισκευή κατοικιών κτλ. Η έναρξη της καπιταλιστικής κρίσης που συνοδεύτηκε με τεράστια αύξηση της ανεργίας στον χώρο των κατασκευών και γενικότερα, αλλά και αντεργατικά μέτρα περικοπής μισθών, συντάξεων, παροχών, καταλύστευσης των απαθεματικών και της περιουσίας του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και των ασφαλιστικών ταμείων για την πληρωμή των μνημονιακών υποχρεώσεων, έφερε έκρηξη, όξυνση του προβλήματος στη στέγη. Χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους και έχασαν τα σπίτια τους. Το ενδιαφέρον των επιχειρηματικών ομίλων για τις κατασκευές και την υλοποίηση έργων περιορίστηκε λόγω της μη επιθυμητής κερδοφορίας, αλλά και χιλιάδες αδιάθετες κατοικίες πλέον δεν μπορούσαν να πουληθούν. Σήμερα, η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και της δραστηριότητας στον χώρο των κατασκευών, σε συνδυασμό με το ήδη οξυμένο πρόβλημα της στέγης και όσων συστημάτων σχετίζονται με αυτό, της όξυνσης του ενεργειακού προβλήματος, τα υψηλά ενίκια, το χαμηλό εισόδημα των εργαζομένων, που ο κατώτερος μισθός των εργαζομένων βρίσκεται περίπου στα επίπεδα του 7-8 άντε του 2009, με την τεράστια ακρίβεια που υπάρχει, υποχρέωσαν τόσο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, να δημοσιοποιήσουν πριν λίγο καιρό προτάσεις που δήθεν θα αυλύνουν το πρόβλημα και θα ανακουφίσουν τους εργαζόμενους αλλά και την νεολαία. Αυτό που πρέπει να φωτίσουμε στις προτάσεις τους και φανερώνει το ταξικό πρόσημο της πολιτικής τους είναι ότι χρησιμοποιώντας τα ίδια αστικά διαχειριστικά εργαλεία προσπαθούν ξανά να κοροϊδέψουν και να χειραγωγήσουν τους εργαζόμενους στο πλαίσιο των συμφερόντων και των απαιτήσεων του κεφαλαίου. Δηλαδή, τα μέτρα αυτά δεν θίγουν τα συμφέροντα των τραπεζών ούτε των μεγάλων πόρων της κατοικίας, αντίθετα τους εξασφαλίζουν νέους πελάτες, παύλα εργαζόμενους, δικαιούχους των δανείων κτλ. Για να ρουφήξουν τον ιδρώτα της δουλειάς τους, πατώντας πάνω στην πραγματική τους αυξημένη, οξυμένη ανάγκη για κατοικία. Η χορήγηση των δανείων που υπόσχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα στο ίδιο πλαίσιο με μικρές παραλλαγές αφορά ένα πολύ μικρό κομμάτι δικαιούχων και όχι το μεγάλο κομμάτι που έχουν ανάγκη κατοικίας και κάλυψη στεγαστικών αναγκών. Η κυβέρνηση, ας πούμε, μιλάει για 10.000 ωφελούμενους,
που στην πραγματικότητα όμως δεν ξεπερνούν τους 2.000 μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους, που για τις ανάγκες της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πολιτικής σε προεκλογικό χρόνο βαφτίζονται ότι είναι 10.000 ωφελούμενοι. Η περιουσία του ΟΕΚ καταργήθηκε, που καταργήθηκε το 2012 και αποκτήθηκε με τις εισφορές των εργαζομένων, δίνεται με αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για εκμετάλλευση σε εταιρείες real estate και στους επιχειρηματίες με αντάλλαγμα τη δημιουργία κάποιων κατοικιών που θα δοθούν σε δικαιούχους με περιορισμένες προϋποθέσεις και χωρίς καμία προστασία σε περίπτωση που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια. Επιχειρεί λοιπόν να παρουσιάσει τα διαχειριστικά εργαλεία όλο το αστικό πολιτικό σύστημα που χρησιμοποιεί και τα αστικά κόμματα και η κυβέρνηση ως νέα που θα φέρουν διαφορετικό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους αντιμετωπίζοντας το συγκεκριμένο πρόβλημα της στέγης. Όμως το πρόβλημα συνεχίζει να οξύνεται και θα οξύνεται και είναι χαρακτηριστικό μέσα σε αυτά τα εργαλεία που έχουν ότι για την απόκτηση στέγης, είπε και προηγουμένως ο σύντροφος ο Λευτέρης, παρουσιάζονται ως νέες λύσεις, πρακτικές που ακολουθήθηκαν σε άλλα καπιταλιστικά κράτη και ακολουθούνται σε άλλα καπιταλιστικά κράτη, όπου ο δανειολήπτης μετά από μια περίοδο παραμονής στο σπίτι που ετοιμάζεται να αγοράσει, που την κυριότητά του του σπιτιού θα την κατέχει η τράπεζα, θα μπορεί να διαπραγματευτεί αν θα προχωρήσει στην αγορά του σπιτιού ή όχι. Δηλαδή, όλα αυτά τα τρίκ δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά καμουφλάρουν το στόχο του κεφαλαίου, των τραπεζών, ο εργαζόμενος να πληρώνει μια ζωή για το σπίτι που μένει και σπίτι να μην έχει και τα παιδιά του να συνεχίζουν να πληρώνουν. Για το ΚΚΕ, συντρόφοι και σύντροφοι, η στέγη είναι ανάγκη, δικαίωμα όλων των εργαζομένων, η αντιμετώπιση της ως πεδίο επενδύσεων και μάλιστα αποδοτικών για το κεφάλαιο έχει σαν αποτέλεσμα τέτοια προβλήματα να οξύνονται. Άρα δεν υπάρχουν ουδέτερες λύσεις που να ικανοποιούνται όλοι και στο ζήτημα της κατοικίας και των στεγαστικών αναγκών συγκρούονται δύο αντίθετοι κόσμοι. Αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε έξωση στην πολιτική που αντιμετωπίζει το δικαίωμα στη στέγη ως εμπόρευμα και αντί για ανοικιαστές να γίνουμε εμείς οι ιδιοκτήτες του πλούτου που παράγουμε και της ίδιας της ζωής μας. Μόνο η εργατική τάξη, ο σοσιαλισμός, μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα με την κοινωνική ιδιοκτησία, με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, που μπορεί να διασφαλίσει την κάλυψη του συνόλου των σύγχρονων αναγκών, τη στέγη, τα υπόλοιπα κοινωνικά αγαθά και δικαιώματα των εργαζομένων. Και αυτό θα είναι κριτήριο κάθε σχεδιασμού. Μέσω του κεντρικού σχεδιασμού τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου και των αναγκών του οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας, ό,τι έχει δημιουργήσει η ανθρώπινη δραστηριότητα σε επιστήμη, τεχνολογία, πολιτισμό, που διασφαλίζουν ένα πραγματικά ανώτερο επίπεδο ζωής, πνευματικής ανάπτυξης, καλλιέργειας. Εξαλείφεται το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, η εργασιακή ανασφάλεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι σήμερα στον καπιταλισμό, αυξάνεται ο ελεύθερος χρόνος, ώστε εκτός των άλλων ο εργαζόμενος λαός να έχει δυνατότητα να μετέχει και ενεργά και να ασκεί τον εργατικό έλεγχο, να διασφαλίζεται έτσι και ο χαρακτήρας της εργατικής εξουσίας, με την ολοκληρωτική κατάργηση των καπιταλιστικών σχέσεων, τη σχέση κεφαλαίου μεσθωτής εργασίας, κοινωνικοποιούνται τα μέσα παραγωγής στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στην ίδρυυση, στις τηλεπικοινωνίες, στις κατασκευές, στις επισκευές, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο χοντρικό, λιανικό και εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, στις συγκεντρωμένες τουριστικές επιστημιστικές υποδομές και κοινωνικοποιείται και η γη που έχει σχέση με την κατοικία και όλον αυτόν τον σχεδιασμό. Ο κεντρικός σχεδιασμός εντάσσει την εργατική δύναμη, τα μέσα παραγωγής, τις πρώτες και άλλες βιομηχανικές ύλες και πόρους στην οργάνωση της παραγωγής των κοινωνικών και διοικητικών υπηρεσιών, αναπτύσσει χωροταξικό σχεδιασμό στη βάση των αποτελεσμάτων ερευνών για τη διάγνωση νέων αναγκών, την εκπόνηση κανονισμών, προδιαγραφών, καθώς και εθνικού σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων, ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων για την προστασία και την αξιοποίησή τους, με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία, τη διαμόρφωση πόλεων που πραγματικά να είναι φιλικές
προς τον άνθρωπο, αναπτύσσει ισόμετρη ανάπτυξη στις κατασκευές για την κάλυψη των αναγκών στέγασης, για δημόσια έργα υποδομής, για στήριξη της αγροτικής παραγωγής με τις απαραίτητες υποδομές, της βιομηχανίας, των κοινωνικών υπηρεσιών, διασφαλίζει τη λαϊκή στέγη να είναι σύγχρονων προδιαγραφών σε συνδυασμό με συνολική αναμόρφωση των πόλεων, υποδομές στήριξης, γρήγορης και ασφαλούς μεταφοράς, προστασίας από πλημμύρες, αυτά που λέγαμε στην αρχή, πυρκαγιές, σεισμούς, διασφαλίζει επαρκείς πνεύμονες πρασίνου σε συνδυασμό με ζώνες λαϊκού αθλητισμού, πολιτισμού, ψυχαγωγίας. Μόνο έτσι, σύντροφοι και συντρόφισσες, μπορεί να ικανοποιηθεί η ανάγκη σε ασφαλή, ποιοτική και υψηλού επίπεδου κατοικία. Και γι' αυτό απαιτείται σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου για το δικαίωμα στη λαϊκή κατοικία και οργάνωση της πάλης απέναντι σε αυτήν την πολιτική, να δυναμώσει και η διεκδίκηση των εργαζομένων για άμεσα μέτρα. Ορισμένα από αυτά τα θέτουν και τα εργατικά σωματεία που θα μπορούσαν να δώσουν μια μεγάλη ανακούφιση σε αυτό το πρόβλημα, χωρίς βεβαίως να το λύσουν, γιατί θα λυθεί στο σοσιαλισμό, θα μπορούσαν να αναθερμάνουν την οικοδομική δραστηριότητα ακόμη περισσότερο, με την απέτηση όμως να πληρώσει το κράτος και το μεγάλο κεφάλαιο. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Ολοκληρωμένο στεγαστικό σχεδιασμό με επανασύσταση του ΟΕΚ, αλλά και ενίσχυση του αποκλειστικά κρατικού κατασκευαστικού προγράμματος, αξιοποίηση των αποθεματικών του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που έχει για τις ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας, απαγόρευση των πληστηριασμών των λαϊκών κατοικιών και μέτρα κατά της ακρίβειας, ουσιαστικές αυξήσεις στους εργαζόμενους, στους μισθούς, στις συντάξεις, ουσιαστική προστασία των ανέργων, να υλοποιηθούν οι διεκδικήσεις του φοιτητικού κινήματος για 300 ευρώ μηνιαία επιδότηση για όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν σπίτια, για πλαφόν στις τιμές των ενοικίων, με ευθύνη του κράτους να αξιοποιηθούν κενά διαμερίσματα, ξενοδοχεία για δωρεάν στέγαση των φοιτητών, άμεση επιδότηση ενοικίου για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο διαμονής τους και πληρώνουν χρυσάφι σε ενίκιο. Δημιουργία νέων εστιών, φοιτητικών εστιών, στην ευθύνη βεβαίως του κράτους, χωρίς συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ενίκια, και επισκευή, τέλος, και ανακαίνιση όλων των παλιών φοιτητικών εστιών. Αυτός είναι ο δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ, αυτό είναι που έχουν ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι και αυτό είναι το ρεαλιστικό για το οποίο πρέπει να παλέψουμε. Ευχαριστώ.